Πρόσκληση για επίσκεψη στο Παρίσι τον Νοέμβριο με αποστολέα τον πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ και αποδέκτη τον πρόεδρο του Ιράν Χασάν Ροχανί, μετέφερε στις αποσκευές του ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Λοράν Φαμπιούς κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Τεχεράνη. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 12 χρόνια που ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται το Ιράν, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών πέρασαν από ισχυρούς στριγμούς την τελευταία δεκαετία λόγω του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η εξομάλυνση έρχεται μετά τη συμφωνία των 6 με το Ιράν. De l'accord nucléaire que nous avons passé, c'est un accord pour la stabilité et pour la paix. Ce n'est pas simplement un accord technique, disant le nucléaire civil oui, la bombe atomique non. C'est un accord qui a pour finalité la recherche de la stabilité et de la paix. Τις συνομιλίες των Υπουργών Εξωτερικών Γαλλίας και Ιράν απασχόλησαν οι διμερείς σχέσεις και η προαγωγή τους σε νέα βάση και με διευρυμένες οικονομικές συνεργασίες. Μα βάθος خوبی رو شروع کردیم برای رسیدن به همکاری منطقه‌ای در جهت مبارزه با تروریسم و افراط. بسیار خوشحالم که همه در این قضیه با ما هم نظر هستند که ضرورت داره همه ما در منطقه و جهان. Στην Τεχεράνη βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνη.